Πριν 3 χρόνια μιλάγαμε μόνο για προβλήματα. Το μεταναστευτικό ως πρόβλημα για την τοπική κοινωνία. Καταφέραμε με αγαστή συνεργασία και με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης να ξεπεράσουμε την κρίση. Πλέον η Μυτιλίνη δεν αντιμετωπίζει σε καμία περίπτωση τα προβλήματα της περίοδου 15-19. Αντιθέτως, μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για έργα υποδομής, μιλάμε για έργα ψυχαγωγίας, μιλάμε για έργα τα οποία πλέον βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Μυτιλίνης, καθώς το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει χρηματοδοτήσει σχεδόν με 25 εκατομμύρια το Δήμο Μυτιλίνης. Βλέπουμε εδώ το νέο γήπεδο το οποίο ετοιμάζεται. Χαίρομαι που πλέον τα θέματα συζήτησης είναι ευχάριστα. Ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί το γήπεδο στον Αφάλωνα? Το φετινό Μάιο, δηλαδή σε 3 μήνες θα ολοκληρωθεί, έτσι σύμφωνα με το μελέτη και το συμβατικό προϋπολογισμό που έχουμε. Θα κανονίσουμε να παίξουμε μια ομάδα του Υπουργείου Μετανάστευσης με μια ομάδα του Δήμου Μυτιλίνης τότε προς το καλοκαιράκι. Θα φτιάξετε και τον δρόμο που είναι απ' έξω? Και βέβαια θα τον φτιάξουμε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Υπουργού. Τι προβλέπετε για αυτό το έργο, πόσες θα είναι οι θέσεις, αν θα είναι διαστάσεων όπως τα μεγάλα γήπεδα? Προς το παρόν, το Μάιο λέμε θα είναι χωμάτινο, δηλαδή δεν θα υπάρξει τεχνικός τάπητας. Απέναντίας έχουμε σε δεύτερη φάση να δημοπρατήσουμε το υπόλοιπο με κερκίδες και τα λοιπά, που είναι ένα κόστος και φωτισμό περίπου 500.000. Υπουργέ, είδαμε ότι επισκεφθήκατε και το Δήμο Δυτικής Λέσβου όσον αφορά τα έργα που γίνονται και στους δύο Δήμους βασικά. Τη Βάστρια την επισκεφθήκατε? Επισκέφθηκα τη Βάστρια το πρωί. Το έργο εξελίσσεται κανονικά, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και στην τοπική κοινωνία. Είναι δέσμευσή μας να φύγει το Μαυροβούνι από την πόλη της Μυτιλίνης, όπως είχαμε πει και από το 2019, ότι οι δομές πρέπει να φύγουν εκτός αστικού ιστού.